Σε νέε κινητοποιήσει προχώρησαν οι εργάτε στο πορθμίο του Καλέ στη Γαλλία, προκαλώντα το κλείσιμο του ευρωτούνελ. Δεν δίστασαν μάλιστα να ανάψουν φωτιέ ελαστικά, προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό του, με συνέπεια να σταματήσουν για πολλέ ώρε οι διελεύσει με οχήματα και τρένα. Είναι η δεύτερη φορά που διακόπτονται οι συγκοινωνίε μέσω τη υποθαλάσσια σύραγγα, προκαλώντα ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Οι υπάλληλοι διαμαρτύρονται μετά την πώληση της εταιρείας τους MyFairyLink Links στον δανεικόν συμφερόντων όμιλο DFDS και φοβούνται ότι θα υπάρξει κύμα απολύσεων και περικοπών αποδοχών.